να επανέλθουμε στην κουβέντα που είχαμε πριν εδώ, να έρθουμε στο θέμα της αξιολόγησης. Με βάση τη δική σας εκτίμηση, πληροφόρηση, ανάλυση των δεδομένων τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή απλωμένα μπροστά σας, για πότε πάει η αξιολόγηση? Κοιτάξτε, το βασικό πάμε για Γενάρη, πάμε για Μάρτιο, πάμε για Ιούνιο που λέει το Βερολίνο, κύκλοι του Βερολίνου, όχι όλο το Βερολίνο. Καλό είναι η διαπραγμάτευση να, ή μάλλον οι εκτιμήσεις μας ή οι αξιολογήσεις μας για το πώς πρόκειται να κινηθούν τα πράγματα, να μην βασίζονται σε διαρροές που γίνονται και για λόγους πολιτικής πίεσης, διαπραγματευτικής πίεσης, καθώς όταν βρισκόμαστε στην τελική ευθεία καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση ανάβει από όλες τις πλευρές, γιατί τελικά φαίνεται ότι κοντεύουμε σε ένα σημείο ισορροπίας. Η δήλωση του κυρίου Τόσκα σήμερα ότι στη φάση που βρισκόμαστε, στο σημείο που βρισκόμαστε, ένα ατύχημα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, τη συμμερίζεστε? Δεν ξέρω τι εννοούμε με τον, τι εννοούσε ο κύριος Τόσκας με τον όρο ατύχημα. Δεν έχω δει το σύνολο των δηλώσεών του. Δεν θέλω να επιμείνω σε μία φράση. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι περιμένουμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε θετική εξέλιξη στο συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Όπως έχει δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολάκης, βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο 95% των ζητημάτων. Αυτό το οποίο απομένει είναι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να συμβιβαστεί να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρξει ένα σημείο ισορροπίας σε ό,τι αφορά την απέτηση του Δούνου του για τα επιπλέον μέτρα μετά το 2018. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο συσχετισμός στην Ευρώπη για το Δούνου του να επιβάλλει μια τέτοια πολιτική επιλογή, και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι η αξιολόγηση θα πάρει το δρόμο της και το συντομότερο δυνατόν στη βάση όλων όσων έχουν υποθεί, θα μπορέσει να κλείσει. Αυτό νομίζω ότι είναι το σενάριο με τις συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Από το μυαλό του Σόιμπλε έχει φύγει το σενάριο Brexit? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Σόιμπλε. Τι εκτίμηση κάνετε εσείς? Η εκτίμησή μου είναι ότι το σενάριο του Brexit, σε οποιοδήποτε το μυαλό και αν έχει μείνει, δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό ούτε των οικονομικών αναλυτών, ούτε των ευρωπαϊκών πολιτικών ηγεσιών, ούτε των ευρωπαϊκών θεσμών. Ωστόσο, δεν βρίσκεται πολύ μακριά λέω ότι υπάρχει από το σκεπτικό ένας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για δημοσιονομικά μετά το 2018. Το Διεθνές Ταμείο δεν έχει πει ποτέ τίποτα τέτοιο. Όχι, σας λέω λοιπόν ότι η συζήτηση για Brexit έχει κλείσει. Η συζήτηση για τον Brexit έχει κλείσει μια και καλή, και να το επαναφέρουμε στην κουβέντα το ζήτημα αυτό. Το μόνο το οποίο κάνει είναι να προσθέτει ανησυχία και αβεβαιότητα κυρίως στους Έλληνες πολίτες, διότι κανένας στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή δεν συζητά σοβαρά για την πιθανότητα ενός Brexit. Από εκεί και πέρα το νέο ορόσημο μετά δεν, της... Δεν μου απάντησε που ρώτησα. Θέλετε να επαναλάβετε? Σε σχέση με το σκεπτικό, ότι δεν βρίσκεται πολύ μακριά το σκεπτικό Σόιμπλε από προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έτσι και αλλιώς με τον κύριο Τόμψεν την ίδια γλώσσα μιλάνε οικονομικά. Κοιτάξτε, η Γερμανία έχει... Η Γερμανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στη διαπραγμάτευση. Η Γερμανία ζητά κάτι το οποίο είναι αδύνατον. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εντός προγράμματος, αλλά και καμία ρύθμιση για το χρέος. Ότι μετά το 2018 αυτή η αντίφαση, θα πρέπει να ελέγχεται η ελληνική οικονομία. Αυτή η αντίφαση της πολιτικής γραμμής της Γερμανίας είναι στην πραγματικότητα η αντίφαση που ακολουθεί από την αρχή του το ελληνικό πρόγραμμα. Σας λέω λοιπόν ότι όπως βρέθηκε λύση όλες τις προηγούμενες φορές, οι συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ότι θα βρεθεί λύση και αυτή τη φορά και πλέον θα μπούμε στην τελική ευθεία για την τελική έξοδο από το πρόγραμμα. Το προηγούμενο ορόσημο της διαπραγμάτευσης ήταν η 5η Δεκεμβρίου. Για το λόγο αυτό στη Βουλή είχαν ψηφιστεί και νομοσχέδια σαν προαπαιτούμενα τις προηγούμενες ημέρες με σκοπό να κλείσει η αξιολόγηση. Τώρα από ό,τι ακούμε, διαπραγματεύεστε για να επιστρέψουν, να ξεπαγώσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους, τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, και η δεύτερη αξιολόγηση πάει, τουλάχιστον μετά από ό,τι διαβάζουμε στο Διεθνή Τύπο και από τις δηλώσεις των Ευρωπαίων Παραγόντων, μετά στις 26 Ιανουαρίου η καλύτερη περίπτωση να συζητηθεί, για Φεβρουάριο ή και για Μάρτιο η αμέσως επόμενη σταθμή. Αυτή η παράταση της αβεβαιότητας
και η οπισθοδρόμηση τελικά. Γιατί τώρα συζητάμε για ένα μήνα για το, θα συζητάμε για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία τα είχαμε πάρει υποτίθεται στις 5 Δεκεμβρίου. Για ένα μήνα θα συζητάμε. Μέχρι αύριο, μακάρι, θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος του χρόνου. Απλώς επειδή, για να δούμε αν θα συζητάμε για ένα μήνα ή δεν θα συζητάμε ακριβώς, για ένα μήνα. Απλώς επειδή λέγαμε και για 5 Δεκεμβρίου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εάν αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός, τον οποίο εσείς επιδιώκετε, δεν επιδευθεί. Όλοι θα έπρεπε να τον επιδιώκουμε. Ναι, όλοι τον επιδιώκουμε και μακάρι να υπάρχει και να κλείσει και να έκλεινε από τον Σεπτέμβριο. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα τον Οκτώβριο να λέει ότι δυσκολευτήκαμε λίγο με την πρώτη αξιολόγηση. Η δεύτερη είναι πολύ απλή. Και δεν βλέπουμε να είναι τόσο απλή. Ίσα-ίσα να μπαίνουν συνεχώς. Το ερώτημά μου είναι, εάν δεν υπάρχει αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός, εάν δεν μπορεί, ποια θα είναι η κίνηση της κυβέρνησης, δημοψήφισμα, προώρες εκλογές. Τι ακριβώς σκέφτεται το Μαξίμου στην περίπτωση που δεν επέλθει το συμβάσμα. Σας προειδοποίησε πάντως ο κ. Βενιζέλος, μη διανοηθείτε να πάτε σε δημοψήφισμα και μη διανοηθείτε να πάτε σε πρόωρες εκλογές με το σενάριο της δίθεν ρήξης. Και μάλιστα κάλεσε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι. Κάλεσε σε θεσμική αντίσταση, ναι. Και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει το σενάριο περί δημοψηφίσματος. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο να σας πω ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία του κύριου Βενιζέλου, αλλά αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Ο κύριος Βενιζέλος αυτό το οποίο προσπαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι, μάλλον αυτό το οποίο επιδιώκει, είναι μια αδύνατη ιστορική δικαίωση. Δεν θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα να ασχοληθούμε περαιτέρω με τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, σας ξαναλέω ότι η συντριπτικά μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι θα υπάρξει ένα νέο σημείο ισορροπίας το οποίο θα οδηγήσει στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Και αυτό θα γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Θεωρώ ότι με βάση τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπου κανένας επισήμως δεν έχει θέσει ζήτημα για παράταση των διαπραγματεύσεων μετά τον πρώτο μήνα του έτους, με βάση λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, εκτιμώ ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για υποθετικά σενάρια. Να δούμε πώς θα πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις, να δούμε ποιο θα είναι το κλίμα το οποίο θα διαμορφωθεί, κοντός ψαλμός αλληλούια. Σε ό,τι αφορά το Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη, για άλλη μια φορά μπήκε στο τραπέζι το ζήτημα του ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια σειρά θέματα τα οποία αφορούν την ύλη της δεύτερης αξιολόγησης και επανήλθε το μεγάλο πολιτικό στην ουσία πρόβλημα της αντιπαράθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί το ελληνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα. Πρόκειται για μια πολιτική αντιπαράθεση που με πολιτικό τρόπο θα λυθεί. Αυτόν λοιπόν τον πολιτικό συμβιβασμό επιδιώκουμε. Και αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός μπορεί να βρεθεί εφόσον όλες οι πλευρές δείξουν επικοδομητική στάση. Τώρα έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να κολλήσει η εργή του Δουνουτού περιμένοντας να αναλάβει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι κάτι το οποίο γράφτηκε κατά κόρον στο γερμανικό τύπο και το Spiegel και η Deutsche Welle έχουν γράψει σχετικά ρεπορτάζ. Έχουν αναπαραχθεί και στον ελληνικό τύπο, αν δεν κάνω λάθος, τις τελευταίες ημέρες. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οφείλει κάποια στιγμή να απαντήσει για το τι ακριβώς θέλει να κάνει με το ελληνικό πρόγραμμα. Αν αυτό θα είναι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση ή θα είναι μετά το κλείσιμό της, αυτό είναι θέμα το οποίο απασχολεί κατά κύριο λόγο ή πρέπει να απασχολεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τον κύριο Σέμπλη τον απασχολεί γιατί έχει πάρει άρτοκινητική αξιολόγηση. Ορίστε. Έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να πάμε όχι στις 26 του Γενάρη, αλλά να πάμε μέχρι το Μάρτιο. Το πρόγραμμα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι, παρά το γεγονός ότι έχει μειωμένα πλεονάσματα σε σχέση με τον απόλυτο παραλογισμό του προηγούμενου προγράμματος που είχε πλεονάσματα 4,5%. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μας κριτικάρει διότι το 2017 έχουμε στόχο το 1,75%. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν ψηφίσει ένα πρόγραμμα και είχαν υποστηρίξει ένα πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% από το 2000. Ανάπτυξης 3,7. Γιατί έχει σημασία. Η ρυθμή ανάπτυξης ήταν στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Κάντε λάθος. Το 2014 ήταν ρυθμός ανάπτυξης 0,8%. Χαίρομαι που με πάτε στο 2014, αλλά περιμένετε να σας απαντήσω. Θα μιλήσουμε και για το 2014. Ας δούμε πρώτα ανάπτυξη με ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί 2015-2016 ήταν ύφεση.
το 2016 το ξέρετε ότι θα κλείσει με ύφεση. Περιμένετε να σας απαντήσω. Θέσατε το ερώτημα σας, έχει σημασία. Έχει σημασία να σας απαντήσω. Αφήστε, αφήστε κύριε Αντρέα, έχει σημασία να κάνεις το 2014. Για να μην δημιουργούνται εικόνες. Όχι, να μην δημιουργούνται. Η ανάπτυξη έχει σημαντικό ρόλο στο ό,τι αφορά το πλεόνασμα. Άλλο να συμμετέχει. Να ολοκληρώνει. Ναι, για να μην φεύγουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Κάντε το ερώτημα, κάντε το ερώτημα, αλλά όχι κατά αυτόν τον τρόπο. Να έχεις πλεόνασμα 3% όταν έχεις ανάπτυξη 3,5% παρά αυτό που υποβάλλεται τώρα την ελληνική κοινωνία. Βεβαίως. Και γι' αυτό και η ελληνική κοινωνία είναι απέναντι σε συντριπτικό ποσοστό σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της για την πορεία της οικονομίας. Χαίρομαι. Δεν είναι ούτε καταστροφολογία του τύπου, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως στα μέσα ενημέρωσης, ούτε οτιδήποτε άλλο. 9 στους 10, πρωτοφάνες. Εγώ και εσύ, Τάσο, είμαστε τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν έχουμε δει 93% απογοήτευση ή, εν πάση περιπτώσει, αρνητική πορεία για την. Πώς εκτιμούν την πορεία της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, άλλη το ίδιο σχέση ποσοστό. Έχει η ανάπτυξη με 3,5% για να έχεις πλεόνασμα 3% και άλλο να είσαι σε ύφεση και να προσπαθείς να πετύχεις πλεόνασμα. Το καταλάβαμε το επιχείρημα, κυρία Μυρά. Σε κάθε περίπτωση. Να συμπληρώσω λίγο στα δημοσιοκομικά ευρήματα. Ναι. Το 99% όντως δηλώνει. Μην περνάμε στις δημοσιοκομικές τώρα, γιατί έχει σημασία να μιλήσουμε για το. Την εικόνα. Δηλώνει δυσφορία το 99% για την κυβέρνηση και το 87% δηλώνει δυσφορία για την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι έτσι τα ποσοστά. Είναι εκτίμηση. Και την ίδια στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει για την αντιπολίτευση. Για να κλείσω. Για το ευρωπαϊκό. Την ίδια στιγμή, δεν... και κλείνω με αυτό, το 87% των Ελλήνων στην δημοσκόπηση της MRB εκφράζει δυσφορία για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, κοιτάξτε, ουδής μπορεί να είναι ευχαριστημένος με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδής μπορεί να είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση της λιτότητας, της εξαιρετικά μεγάλης οικονομικής πίεσης που δέχεται η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού στη χώρα μας. Είναι, όλα αυτά είναι προφανή, είναι δεδομένα και ουδής θέλει να τα παραγνωρίσει. Αντιθέτως, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά είναι με δεδομένο το συντριπτικό σχετισμό δύναμης, με δεδομένα τα προβλήματα, με δεδομένους περιορισμούς, να υποστηρίζουμε διαπραγματευτικά αλλά και στην καθημερινότητα την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία με τον τρόπο τον οποίο μπορούμε. Γνωρίζουμε ότι υπογράψαμε μια δύσκολη συμφωνία. Αυτή τη δύσκολη συμφωνία υλοποιούμε. Όμως, αφήστε με να περάσω λίγο στα ζητήματα τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως. Λέω λοιπόν ότι έλεγα ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2017 είναι το 1,75%. Επειδή με ρωτήσατε για το αν έχουμε άπλητο χρόνο. Πρόκειται για ένα δύσκολο στόχο, ο οποίος, όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό τον οποίο καταθέσαμε, και αυτή τη φορά θα τον πιάσουμε. Ωστόσο, για να γίνει αυτό χρειάζονται συγκεκριμένοι ρυθμοί ανάπτυξης και επομένως οι κολυσιεργίες. Και αυτό δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Αφορά κατά κύριο λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή οποιονδήποτε θέτει εμπόδια για μια ομαλή μετάβαση στην μετά β' αξιολόγηση εποχή. Άρα λοιπόν, όχι. Σας λέω με σαφήνεια ότι ο χρόνος δεν είναι άπλητος. Αλλά από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ο χρόνος δεν είναι άπλητος δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πάει και θα υπογράψει άρον-άρον ό,τι τη ζητήσουν εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υποβάλλοντας τον ελληνικό λαό σε μια αυτοαναπαραγόμενη λογική διαρκούς λιτότητας. Τώρα δεν μπορώ να μην το ρωτήσω όμως, δηλαδή θα διαπραγματευτείτε ό,τι καταφέρετε να κερδίσετε θα το κερδίσετε και από εκεί πέρα πάμε σε μια υπογραφή αυτών των οποίων προτείνουν. Ή έχετε κι εσείς κάποια υποθετικά σενάρια? Όχι, δεν σας είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Σας λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση δεχόμενη τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν θέλω να υπάρξει καμία παρεξήγηση σε σχέση με αυτό. Κόκκινη γραμμή. Είναι απολύτως δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα μέτρα τα οποία προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, αλλά για να μην. Αφήστε με, γιατί έχει σημασία να μην μένουν σκιές. Πριν από λίγο ξανά ήρθε στο τραπέζι μας, διαμέσου του κυρίου Αμυρά, το φαντασιόπληκτο success story της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω κανένα φαντασιόπληκτο. Ακούστε. Τους αριθμούς. Θα σας πω εγώ. Το 2014 είχε η οικονομία ανάπτυξη 0,8%. Και έπεσε στην ύφεση και το 2015 και το 2016. Αυτό δεν είναι φαντασιόπληκτο. Εκτός αν είναι φαντασιόπληκτοι όλοι που μας παρακολουθούν. Αφήστε με να σας πω. Μιλήσατε για ανάπτυξη 0,8%. Γνωρίζετε όμως ότι το 2015, το 2014 μάλλον, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 1,5%. Με ανάπτυξη 0,8%.
τελικά το 2014 έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 0,4%. Πότε έκλεισε, κύριε Τζανακόπουλε? Δηλαδή, πότε έκλεισε? Έκλεισε... τον Απρίλιο του 2015? Όχι. Πότε έκλεισε το πρωτογενές πλεόνασμα? Καταγράφει Δεκέμβρη-Δεκέμβρη. Ναι, πότε έκλεισε, το πρωτογενές πλεόνασμα? Τον Απρίλιο του 2015. Τι σημασία έχει αυτό? Έχει σημασία, κύριε Τζανακόπουλε. Σας λέω, το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί και εσείς δεν είστε βέβαιος για το πρωτογενές πλεόνασμα το φετινό? Βεβαίως. Γιατί θα κλείσει τον Απρίλιο του 2017. Δεν είμαστε βέβαιοι. Καθόλου. Όχι, δεν είστε καθόλου. Σας, κάνω πολύ σας λέω πάρα πολύ απλά ότι η υπεραπόδοση γίνεται αποδεκτή από τα σενάρια όλων όσων συμμετέχουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Τότε πώς κολλήσαμε, κύριε Τζανακόπουλε? 1,5% όλοι είχε κάνει αποδεκτά και έχουμε κολλήσει ακόμα και στα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Σας εξήγησα το λόγο. Κόλλησαν όλα. Σας εξήγησα. Και έχουν γίνει αποδεκτά. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Ή άλλη μια φορά. Σας το εξηγώ. Δεν είναι, έχουν κολλήσει τα πάντα. Εσείς έχετε ένα πρόβλημα. Όχι, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά δεν θέλω να ακούω να σας πω κάτι, κύριε Τζανακόπουλε. Πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πώς δεν ισχύουν? Τα πάντα. Και όλα είναι στην εντάξει, έχουν κολλήσει τα πάντα. Δεν είπε κανένας ότι είναι όλα εντάξει. Σας λέω ότι δίνουμε ένα διαπραγματεύσεις. Γίνονται αποδεκτά τα σενάρια σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι έχουμε υπερβεί τους στόχους για το 2016 και αυτό δηλώνεται με σαφήνεια και από την έκθεση, την προπαρασκευαστική έκθεση, την οποία κατέθεσαν οι θεσμοί στο Euro Working Group με βάση την άτυπη ενημέρωση που έκανε η ΕΣΕΜ την Πέμπτη. Αφού υπήρχε μια υπεραπόδοση εσόδων. Διότι υπάρχει το ζήτημα των μέτρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα και... Όχι, συγγνώμη. Και γιατί δεν έκλεισε το θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων? Γιατί αύριο συζητείτε, κύριε Αμυρά. Αύριο συζητείτε, κύριε Αμυρά. 5 Δεκεμβρίου θα είχε κλείσει, κύριε Τζανακόπουλε. Θέλω να μην εξανίσταστε. Όχι, θέλω να είστε ήρεμος. Απλώς και εγώ επίσης θα ήθελα να μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Με μια πολύ μεγάλη ηρεμία να συζητήσουμε στη βάση πολιτικών επιχειρημάτων. Δεν χρειάζεται. Σας λέω λοιπόν ότι πριν από λίγο μου μιλήσατε για το 2014 και μου είπατε ότι είχαμε 0,8% ανάπτυξη. Και σας λέω ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε 0,8% ανάπτυξη, το πρωτογενές πλεόνασμα έκλεισε στο 0,4%, 1% δηλαδή κάτω από το στόχο. Και στη συνέχεια, με βάση το προηγούμενο πρόγραμμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν έμεναν στην κυβέρνηση, ευτυχώς δεν έμειναν, θα έπρεπε να επιτύχουν. Αυτό το λέω ο κόσμος, εγώ το λέω. Εγώ το λέω, κάνω μια πολιτική εκτίμηση, νομίζω θα μου το επιτρέψετε αυτό τουλάχιστον, κυρία Μοιρά. Λοιπόν, θα έπρεπε να επιτύχουν στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων 3% για το 2015, δηλαδή 2,7%, 2,6% πάνω. Με ανάπτυξη 2,7% και όχι ύφεση, κύριε Τζανακόπουλε. Ανάπτυξη θα είχατε βεβαίως με τα μέτρα τα οποία σας ζητούσαν να πάρετε, τα οποία ήταν 10 δις ευρώ για το 2015-2016. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι το ΜΕΛ Χαρδούβελη μπροστά στο μνημόνιο το οποίο υπογράψατε. Το ΜΕΛ Χαρδούβελη είχε απορριφθεί ούτε καν βάση συζήτηση. Το μνημόνιο το οποίο υπογράψατε το 2015 είναι πολλαπλάσιο. 86 δις, 100 δις, 25 δις ανακεφαλαιοποίηση. Αφού ανοίγει το θέμα, ο Τζανακόπουλος δεν πρόκειται να υπερασπιστώ το ένα μνημόνιο έναντι του άλλου. Εσείς υπερασπίζετε το τρίτο. Το δικό σας ήταν το καλύτερο. Εγώ δεν έχω κανένα μνημόνιο, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν έχω υπογράψει κανένα μνημόνιο. Εσείς υπογράψατε. Κύριε Αμυρά, έβγαινε ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε ότι το μνημόνιο είναι ευλογία. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε. Και εσείς λέγατε ότι θα ασκήσετε το μνημόνιο. Εμείς λοιπόν δεν θα πούμε ποτέ ότι το μνημόνιο είναι ευλογία. Εμείς είπατε ότι θα ασκήσει το μνημόνιο. Ήταν μια αναγκαστική πολιτική επιλογή με δεδομένο τον συντριπτικό συσχετισμό δύναμης τον οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης να επιτύχουμε σειρά πρωτογενών πλεονασμάτων τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τους ακραίους στόχους. Με συνθήκες ύφεσης, κύριε Τζανακόπουλε. Τους οποίους μην είχε συμφωνήσει. Οποιοσδήποτε οικονομολόγος το ακούει δεν μπορεί να το δεχτεί. Μέχρι το 2030, κύριε Αμυρά. Και εσείς μέχρι το 2040. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Εγώ δεν έχω λοιπόν, κανένα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, κύριοι. Πάντως, κοιτώντας το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, δεν μας απαντήσατε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια φιλολογία. Κάποιοι διακινούν το σενάριο. Και αυτό ακριβώς. Ότι η κυβέρνηση μπορεί να πάρει πάλι την επιλογή του δημοψήφισματος για να προσανατολιστεί ο κόσμος. Να βάλουμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού δίπλα. Δηλαδή, πάμε σε Χριστούγεννα. Κατεβαίνει στην Κρήτη πότε, μεθαύριο? Αύριο. Λοιπόν, επίσης η ρητορική από την πλευρά τη δική σας. Σήμερα το πρωί μιλήσατε στα παραπολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία δίνει διαπιστευτήρια σε πολιτικούς κύκλους των δανειστών στο εξωτερικό. Ο κύριος Παπάς, από κούμπι του Σόιμπλε η Νέα Δημοκρατία, του Υπουργού Οικονομικών, είπε. Όλα αυτά, δεν ξέρω, εμένα μου κάνουν λίγο έτσι προεκλογική ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι στην καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση όλα αυτά ακούγονται και ακούγονται
εκατέρωθεν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τίποτα από όλα αυτά δεν προϊονίζεται εκλογές. Ο Πρωθυπουργός κάνει περιοδίες, όπως έκανε και το προηγούμενο διάστημα, για να ανακοινώσει πολιτικές, για να ακούσει τα προβλήματα των κοινωνιών, των τοπικών φορέων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνδέονται οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο Πρωθυπουργός με οποιοδήποτε εκλογικό σενάριο. Ένα και στο χέρι. Από εκεί και πέρα, στην πολιτική σύγκρουση, ειδικά όταν τα ζητήματα είναι καυτά, θα υπάρχουν πολιτικές συγκρούσεις και είναι καλές οι πολιτικές συγκρούσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πιαστούμε από μία δήλωση ή από το διάβασμα του προγράμματος του Πρωθυπουργού για να ξεκινήσουμε να σεναριολογούμε. Σας ξαναείπα. Γιατί δεκαιωμένος, και εσείς στο παρελθόν, το είπε νωρίτερα, το ρώτησε και ο κύριος Σαμυράς, το 2014 με το κοινωνικό μέρισμα, δεν ήταν. Δεν στηρίξατε. Γιατί θεωρούσατε δεδομένη τη στήριξη από την πλευρά της αντιπολίτευσης? Σας εξήγησα γιατί δεν στηρίξαμε. Γιατί το 2014 το κοινωνικό μέρισμα ήρθε με έναν τρόπο ο οποίος το ενέτασε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο μνημονιακού χαρακτήρα, με το οποίο είχαμε συγκεκριμένες διαφωνίες και για το οποίο, και το οποίο είχαμε καταψηφίσει. Γιατί το καταγγείλατε τότε? Ο κ. Τσίπρας το είχε καταγγείλει δημοσίως. Όχι θέμα τυπικά. Διότι είχατε πάρει. Από το 2012. Δεν κυβέρνησα εγώ. Συγγνώμη, γιατί σας μπερδεύω σαν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είμαι εκπρόσωπο της κοινής λογικής. Εντάξει. Ορισμένες φορές. Από το 2012 μέχρι το 2014, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει κάτι παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Με αυτή την έννοια, τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα δεν μπορείς να τα ανταλλάξεις με 450 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μάλιστα για εσείς να τα βρει. Τα 86 δις τα ανταλλάξετε με 617. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, που να σας θυμίσω ότι πέραν από διοικητής Τραπέζης Ελλάδος ήταν και υπουργός της κυβέρνησης κ. Σαμαρά. Ως διοικητής Τραπέζης Ελλάδος το είπε. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ακούστε. Λέω λοιπόν, από τα 450 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε δώσει τότε ο κύριος Σαμαράς, μάλιστα δεν τα είχε για να τα δώσει. Και αναγκάστηκε να πάρει έντοκο γραμμάτιο για να τα δώσει. Επομένως εντασσόταν σε μια απολύτως προεκλογική λογική, η οποία ήθελε να χρυσώσει το χάπι. Βεβαίως στη συνέχεια έγιναν όσα έγιναν. Ευτυχώς έγιναν οι εκλογές του Γενάρη του 2015 και άλλαξε η καταστροφική οικονομικά και κοινωνικά συμφωνία την οποία είχαν υπογράψει κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος το 2012. Συγγνώμη, καταστροφική. Εσείς, με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπετε, είστε πολιτικός. Είστε μάλιστα νέος πολιτικός. Και θα πρέπει να προσέχετε πιο πολύ και τις τάσεις της κοινής νόμης και τις απόψεις. Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία λένε ότι το 2015 και το 2016 σημειώθηκε μια ραγδαία επιδείνωση και οικονομική και κοινωνική. Και οι εκτιμήσεις για το 2017 είναι ακόμα χειρότερες. Ακούστε, κυρία Μυρά, δεν μπορείτε να τα αφήνετε. Είστε νέος πολιτικός. Εάν θέλετε να έχετε και αύριο παρουσία, μην κάθεστε τόσο πολύ σε τόσο κομματική γραμμή. Το σίγουρο είναι, ακούστε, ότι η σχέση μας με τον ελληνικό λαό, αφήστε με, κύριε Χαρίτο, έχει σημασία. Η σχέση μας με τον ελληνικό λαό δεν θα διαμεσολαβηθεί από τον ελεύθερο τύπο. Η σχέση μας με τον ελληνικό λαό είναι συγκεκριμένη. Επιλέγουμε να μην διαμεσολαβήσουμε τις σχέσεις μας με τον ελληνικό λαό. Με τον ελεύθερο τύπο. Ακούμε λοιπόν τους πολίτες, γνωρίζουμε τα προβλήματα, επιδιώκουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με δεδομένους στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και στο τέλος θα κριθούμε για όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Κρατώ αυτό το οποίο είπατε. Από αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Σχέση κυβέρνησης, σχέση ΣΥΡΙΖΑ με την λαϊκή βάση, με την κοινωνία. Μικρή διαφημιστική διακοπή και είμαστε σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Για αισθητική.